Τώρα, επειδή ο κύριος Καρούνος αργεί, θα περάσουμε στην πρώτη μας εισήγηση, που θα τη δώσει ποιος άλλος, η κυρία Σγουροπούλου, που οι περισσότεροι από εσάς τη γνωρίζετε. Λοιπόν, η κυρία Σγουροπούλου θα ανοίξει λοιπόν με την πρώτη εισήγηση τον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων μας και την ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή της που είναι εδώ σήμερα, παρότι είχε δυσκολίες να είναι εδώ μαζί μας σήμερα, τα κατάφερε και αυτή. Λοιπόν, την ευχαριστούμε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Πολλούς από εσάς σας ξέρω από το προπτυχιακό, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Είναι πραγματικά χαρά μας να ξεκινήσουμε αυτή τη δράση της Μονάδας Αριστείας, γιατί τουλάχιστον για ανθρώπους όπως εγώ και η κυρία Γεωργούλη, που το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το γνωστικό μας αντικείμενο, δίνει τη δυνατότητα να μπούμε σε μια νέα διαδικασία, στην οποία θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε και να ολοκληρώσουμε πολύ σημαντικές δράσεις, τις οποίες υλοποιούμε και που σχετίζονται πάρα πολύ με όλα αυτά που θα μάθουμε εδώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε τη δυνατότητα και συμμετέχουμε σε εθνικές δράσεις οργάνωσης αποθετηρίων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, όπως τον Εθνικό Συσσωρευτή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουμε στη διαμόρφωση αυτών που θα δείτε ως σχήματα μεταδεδομένων, τα οποία θα γνωρίσετε εδώ και θα κάνετε τις υλοποιήσεις, έτσι, αλλά να μαθητεύσουμε και εμείς μαζί σας το πώς όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να μπουν σε ένα τεχνικό πλαίσιο, να υλοποιηθούν και να παράγουν προϊόν. Έτσι. Όλη αυτή λοιπόν η φάση της δημιουργίας είναι και για μας κάτι καινούριο και μια πρόκληση την οποία την αποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το πρώτο σεμιναριακό κύκλο, θέλουμε να σας βάλουμε λίγο στη διαδικασία να γνωρίσετε σε πρώτη φάση τις βασικές έννοιες, να πάρετε κάποιες λέξεις κλειδιά, τις οποίες σιγά σιγά θα γνωρίζετε και θα μαθαίνετε όχι μόνο να τις αντιλαμβάνεστε, αλλά και να τις υλοποιείτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια, δίνοντας τη σκυτάλη ο ένας τον άλλον, εμείς οι πιο θεωρητικοί στους πιο τεχνικούς, θα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα πώς μπορεί να γίνονται σημαντικά εργαλεία στα χέρια σας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη έτσι, παρουσίαση που έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε αποθετήρια, στην ουσία τα ψηφιακά αποθετήρια που είναι το βασικό εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το σεμιναριακό κύκλο, να δούμε κάποια πράγματα για τα μεταδεδομένα. Τι είναι, τα ακούσατε πριν και από τον Αλέξανδρο, αλλά σημασία έχει να δούμε πώς αυτά πλαισιώνουν τη δυνατότητα χρήσης των αποθετηρίων και να πούμε και κάποια πράγματα για τις άδειες χρήσης περιεχομένου. Η έμφαση λοιπόν εδώ θα είναι στα αποθετήρια και σε αυτό που κρατάνε τα αποθετήρια, δηλαδή στο περιεχόμενο. Αυτό λοιπόν φαίνεται εδώ και στα περιεχόμενά μας και το είδατε και στο πρόγραμμα που σας έδειξε πριν ο Αλέξανδρος. Πάμε να δώσουμε την πρώτη μας έννοια, τι είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο. Ένα ψηφιακό αποθετήριο λοιπόν είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο αναλαμβάνει τη συλλογή, τη διατήρηση και τη διάδοση, τη διάθεση δηλαδή, ψηφιακών αντικειμένων. Τα αποθετήρια έχουν μέσα τους ψηφιακές συλλογές. Οι ψηφιακές συλλογές είναι αυτές που συγκεντρώνουν και διατηρούν τη διανοητική παραγωγή μιας ενιαίας ή πολυακαδημαϊκής κοινότητας. Πρακτικά λοιπόν μιλάμε για ψηφιακές τοποθεσίες, οι οποίες κρατάνε μέσα τους αντικείμενα, τα οποία αντικείμενα αυτά οργανώνονται σε λογικές ψηφιακές συλλογές. Πρακτικά το ψηφιακό αποθετήριο παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να προσφέρει στα μέλη της κοινότητάς του, για να μπορέσει να διαχειριστεί και να διαδώσει το ψηφιακό υλικό που δημιουργείται από το Ίδρυμα και τα μέλη του. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ένα ανάλογο πρακτικό των βιβλιοθηκών, έτσι, σε ψηφιακή μορφή. Ψηφιακές βιβλιοθήκες και ψηφιακά αποθετήρια είναι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτές τις υπηρεσίες και τα πληροφοριακά συστήματα. Είδαμε δύο βασικούς όρους, πάμε να τους εξετάσουμε λίγο περισσότερο, τα ψηφιακά αντικείμενα και τις ψηφιακές συλλογές. Το ψηφιακό λοιπόν αντικείμενο είναι η βασική ψηφιακή οντότητα ενός αποθετηρίου. Ψηφιακό αντικείμενο
σημαίνει αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, έτσι, ένα βιβλίο για παράδειγμα, ένας πόρος ηλεκτρονικός ή οτιδήποτε άλλο, ένα βίντεο, ένα κείμενο. Παράλληλα όμως, πέρα την αναπαράσταση του φυσικού αντικειμένου, το ψηφιακό αντικείμενο συνοδεύεται και από μία περιγραφή του. Πράγμα που, όπως θα δούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να χτιστούν διάφορες υπηρεσίες διαχείρισης, αναζήτησης και διάθεσης στη συνέχεια. Το ψηφιακό αντικείμενο, όπως θα δούμε και θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε και μέσα από τις εφαρμογές που θα αναπτύξετε και θα διαχειριστείτε, αποτελείται από έναν μοναδικό, μόνιμο αναγνωριστή, προσδιοριστή, τα δεδομένα περιγραφής της οντότητας αυτής, το περιεχόμενο, αλλά και πιθανές σχέσεις με άλλα αντικείμενα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τη φυσική οντότητα και έχουμε και διάφορες περιγραφικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να μας κατευθύνουν ως προς το πού μπορεί να βρεθεί αυτή η ψηφιακή οντότητα, πώς σχετίζεται με άλλες οντότητες, πώς περιγράφεται σε σχέση με διάφορα χαρακτηριστικά και ούτω καθεξής. Τώρα, η ψηφιακή συλλογή, έτσι, είναι αυτό που πρακτικά λέει η έννοια, αποτελείται από ψηφιακά αντικείμενα, τα οποία όμως έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, έτσι, γι' αυτό και ο όρος συλλογή. Τα αντικείμενα μιας ψηφιακής συλλογής μπορεί να προέρχονται από την ίδια φυσική συλλογή, τον ίδιο οργανισμό, να έχουν κοινό συγγραφέα ή να έχουν οτιδήποτε εμείς θεωρήσουμε ως κριτήριο οργάνωσης και συνάφειας μεταξύ τους. Έτσι. Η κάθε λοιπόν συλλογή υλοποιείται με βάση κάποια κριτήρια που εμείς θέτουμε για να μπορέσουν να οργανώσουν με συναφή χαρακτηριστικά τα ψηφιακά αντικείμενα. Η δόμηση και η λειτουργία των ψηφιακών αποθετηρίων με βάση ένα σημαντικό μοντέλο αναφοράς, έτσι, το οποίο μπορείτε να δείτε στο τέλος, έχουμε και όλα τα references για τους πόρους που χρησιμοποιούμε, διέπεται από 7 βασικές έννοιες. Η πρώτη βασική έννοια, μέσα στην οποία αναλύονται και πλαισιώνονται και φυσικά υλοποιούνται τα ψηφιακά αποθετήρια, είναι το πλαίσιο του οργανισμού. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, ποιος είναι ο οργανισμός ο οποίος θέλει να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παρέχει ψηφιακές συλλογές και ψηφιακά αντικείμενα στα μέλη του με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό λοιπόν δομεί αυτό που ονομάζουμε domain, δηλαδή το περιβάλλον και το μοντέλο ανάπτυξης των ψηφιακών αποθετηρίων και των αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης του περιεχομένου. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο ενός τέτοιου οργανισμού και της λειτουργικότητας που θέλουμε να παρέχει, τα ψηφιακά αποθετήρια και τα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης έχουν πολύ σημαντικά συστατικά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται όλα υπόψη στην οργάνωσή τους. Το πρώτο πολύ σημαντικό συστατικό φυσικά είναι το περιεχόμενο, το content. Έτσι είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε με την έννοια του ψηφιακού αντικειμένου και των ψηφιακών συλλογών. Ένα άλλο πολύ σημαντικό συστατικό είναι η αλληλεπίδραση με τους χρήστες. Οι actors, αυτοί δηλαδή, οι οποίοι θα αλληλεπιδράσουν με το σύστημα αυτό και τους οποίους πρέπει να αναγνωρίσουμε ως προς τους ρόλους, γιατί αυτοί θα αλληλεπιδρούν με διαφορετικό τρόπο με το περιεχόμενο καθένας. Έτσι, θα έχουν διαφορετικά δικαιώματα, δυνατότητες αναζήτησης, πρόσβασης, διαχείρισης και ούτω καθεξής. Άλλο πολύ σημαντικό συστατικό, το οποίο αναφέρεται στη διασύνδεση των χρηστών με το περιεχόμενο, είναι το functionality, τη λειτουργικότητα. Πώς λοιπόν το κάθε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και αποθετηρίων ορίζει τις βασικές του λειτουργίες για να μπορέσουν ακριβώς οι ρόλοι χρηστών να διαχειριστούν και να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενο. Εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε παρακάτω στις επόμενες παρουσιάσεις διάφορα τέτοια ψηφιακά αποθετήρια. Το καθένα λοιπόν από αυτά ορίζει τους ρόλους των χρηστών του και ορίζει τη λειτουργικότητα με την οποία ο κάθε ρόλος μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενο. Άλλα σημαντικά συστατικά, πέρα από την αρχιτεκτονική των συστημάτων, την αρχιτεκτονική λογισμικού που χρησιμοποιεί το καθένα από αυτά τα συστήματα, είναι
θέματα πολιτικών. Οι πολιτικές επίσης είναι πολύ σημαντικές, γιατί αυτές διέπουν τον τρόπο με τον οποίο και τους περιορισμούς με βάση τους οποίους ο κάθε ρόλος μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο. Και τέλος, θέματα ποιότητας, ώστε οι ψηφιακές συλλογές που δημιουργούνται να είναι ποιοτικές και να έχουν χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ποιοτικού υλικού και περιεχομένου προς τους χρήστες της κοινότητας αυτής. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο αναφοράς για το πώς οργανώνονται, δομούνται και ποια είναι τα βασικά συστατικά των ψηφιακών αποθετηρίων. Πρακτικά, αν περάσουμε έτσι σε ένα επίπεδο περιγραφής της βασικής λειτουργικότητας, με την οποία θα έχετε κι εσείς τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε και πιθανώς να κατασκευάσετε πράγματα που θα σχετίζονται με αυτή τη λειτουργικότητα, αναφέρουμε ότι το λογισμικό ενός αποθετηρίου παρέχει λειτουργίες σχετικές με τη σύλληψη, τη δημιουργία του περιεχομένου, την παράδοση, την ευρετηρίαση και καταλογογράφηση, και εδώ έχουμε μια άλλη λεξούλα κλειδί, τα μεταδεδομένα που τα ακούσαμε πριν και θα δούμε τι ακριβώς κάνουν στη συνέχεια. Λειτουργεί σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης, με την έρευνα και την αναζήτηση περιεχομένου, την ανάκτηση και τη διανομή, την αποθήκευση και τη διατήρηση, αλλά και την προστασία περιεχομένου και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Διότι κάθε σύστημα αποθετηρίου βιβλιοθήκης, η οποία έχει μέσα της κάποιο υλικό, κάποιο περιεχόμενο που κάποιοι έχουν δημιουργήσει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εφαρμόσει τρόπους προστασίας του περιεχομένου και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Τα μεταδεδομένα λοιπόν μας δίνουν την εξής δυνατότητα. Καταρχήν να πούμε ότι ένα ψηφιακό αντικείμενο, έτσι το επαναλαμβάνουμε εδώ, το είδαμε και πριν, αποτελείται όχι μόνο από την αναπαράσταση του φυσικού αντικειμένου, του πόρου, αλλά και από μία περιγραφή. Η περιγραφή του αντικειμένου πραγματοποιείται με την προσθήκη αυτών που ονομάζουμε μεταδεδομένα στο ψηφιακό αντικείμενο. Τι είναι τα δεδομένα? Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορία η οποία περιγράφει πώς, πότε, από ποιον μια συγκεκριμένη συλλογή από δεδομένα έχει συλλεχθεί και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δεδομένα έχουν μορφοποιηθεί. Μας δίνει λοιπόν για κάθε πόρο εξτρά πληροφορία την οποία εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να δούμε τον τρόπο χρήσης στη συνέχεια αυτού του περιεχομένου, επαναχρησιμοποίησης, ένταξής του σε διάφορες εφαρμογές που εμείς θέλουμε να έχουμε και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπουμε μία αναπαράσταση μιας καρτέλας από μία συμβατική βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες, έτσι όπως τις γνωρίζουμε στη φυσική τους μορφή, τι είναι? Είναι χώροι που κρατάνε μέσα πόρους, κρατάνε μέσα βιβλία, για να μπορέσει όμως κάποιος να εντοπίσει τα βιβλία αυτά, έτσι, και να τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ, υπήρχε παλαιότερα ο τρόπος με τις καρτέλες, όπου κάθε καρτέλα κρατούσε πολύ σημαντική πληροφορία για τον τίτλο του βιβλίου, το θέμα του, κάποιο identifier αναγνωριστή καταλογογράφησης που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθηκονόμοι, το πού βρίσκεται και πού κάποιος μπορεί να το εντοπίσει, άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία όπως η ημερομηνία στην οποία έχει εκδοθεί ή κάποια στοιχεία καταλογογράφησης για το τι θέμα αποτελούν και με τι συσχετίζονται, έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα και αυτή εδώ η καρτέλα, η παλιά έτσι όπως την είχαν οι βιβλιοθηκονόμοι πολλά πολλά χρόνια πριν, πρακτικά είναι μία πληροφορία η οποία αποτελεί μεταδεδομένα επάνω στο φυσικό μας πόρο, που είναι το βιβλίο. Τα μεταδεδομένα λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά δεδομένα για τα δεδομένα. Γιατί τα χρειαζόμαστε τα μεταδεδομένα? Γιατί μας παρέχουν τη δυνατότητα μιας πλούσιας περιγραφής και ταυτοποίησης του περιεχομένου, του πόρου, ώστε να μπορούμε να τους αναζητήσουμε, να τους εντοπίσουμε, να τους παρέχουμε
Και μάλιστα με τρόπο ώστε οι κατάλληλοι πόροι να παρέχονται στον κατάλληλο χρήστη και την κατάλληλη στιγμή. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι το εργαλείο μας ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε υπηρεσίες συλλογής, παροχής, διατήρησης και διαχείρισης όλων αυτών των αντικειμένων. Διάφοροι λοιπόν τύποι περιεχομένου, οι οποίοι θεωρούνται ως ψηφιακά αντικείμενα, μπορούν να περιγραφούν με πολλές κατηγορίες μεταδεδομένων, να πάρουν επάνω τους διάφορες περιγραφικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν κατηγορίες που μπορεί να είναι διαχειριστικά μεταδεδομένα, δηλαδή αναφορά του ποιος κατασκεύασε το συγκεκριμένο πόρο, πότε, ποια είναι τα δικαιώματά του. Άλλα μεταδεδομένα που ονομάζονται τεχνικά, δηλαδή να αναφέρουν πληροφορίες επάνω στην τεχνική φύση του κάθε πόρου, ή μεταδεδομένα θεματικής ταξινόμησης, ποιο αντικείμενο αφορούν, ποιες λέξεις κλειδιά είναι αυτά που το περιγράφουν και ούτω καθεξής. Εδώ αυτό που βλέπετε, αυτή η αραχνούλα, πρακτικά μας δείχνει ένα πολύ διάσημο τέτοιο σχήμα μεταδεδομένων, δηλαδή κατηγορίες τέτοιων πληροφοριών, οι οποίες είναι πάρα πολύ διαδεδομένες για την περιγραφή βιβλιογραφικών πόρων. Αυτό το σχήμα ονομάζεται σχήμα Doubling Core, έτσι είναι πάρα πολύ διάσημο, και πάνω εδώ μπορεί κάποιος να δει ακριβώς το είδος της πληροφορίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να περιγράψει έναν τέτοιο πόρο. Το σχήμα Doubling Core χρησιμοποιείται για την περιγραφή γενικών βιβλιογραφικών πόρων. Υπάρχουν όμως σε κάθε domain, όπως για παράδειγμα εμείς μιλάμε τώρα για εκπαιδευτικούς πόρους, έχουν αναπτυχθεί λόγω της εξειδικευμένης ανάγκης αναζήτησης πιο ειδικά σχήματα μεταδεδομένων που έχουν, διαθέτουν αυτή την γενική πληροφορία, αλλά σου δίνουν δυνατότητα και για περιγραφή των πόρων με μια πιο εξειδικευμένη πληροφορία. Επειδή εμάς έτσι κι αλλιώς το αντικείμενό μας είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό, θα δείτε και θα αναφερθούμε αρκετά συχνά σε ένα άλλο σχήμα πιο εξειδικευμένο, το IEEE LOM, Learning Object Metadata, το οποίο εκτός από τη γενική πληροφορία περιέχει και κατηγορίες, ας πούμε, για educational, για εκπαιδευτικά μεταδεδομένα. Κάτι που είναι, όπως είπαμε, πολύ σημαντικό για το να θέλουμε να φτιάχνουμε συλλογές, τις οποίες να διαθέτουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών και σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, πρέπει να φροντίζουμε να εξειδικεύουμε τα σχήματα πληροφορίας, έτσι για να εξυπηρετούμε τις ιδιαίτερες αυτές ανάγκες. Εδώ σας έχω βάλει κάποια παραδείγματα από ένα αποθετήριο, το οποίο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, το Φωτόδεντρο, στο σχεδιασμό του οποίου έχουμε συμμετάσχει. Αυτό το συγκεκριμένο αποθετήριο κρατάει όχι οποιοδήποτε τύπου ψηφιακά αντικείμενα, αλλά αντικείμενα που αφορούν τον εκπαιδευτικό χώρο και χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και μπορείτε να δείτε πώς ένα τέτοιο αντικείμενο που πλέον ονομάζεται μαθησιακό αντικείμενο διαθέτει διάφορες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί με χρήση μεταδεδομένων. Έτσι. Εδώ βέβαια όλα αυτά τα βλέπετε και με τη χρήση ενός interface, όπου η πληροφορία αυτή φαίνεται με έναν πολύ ωραίο και οργανωμένο τρόπο. Τώρα, τα αποθετήρια πολλές φορές δεν είναι απομονωμένα, αλλά συνήθως για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν κοινότητες και οι οποίες βρίσκονται σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, ακόμη και διεθνείς κοινότητες, δημιουργούνται αυτό που ονομάζουμε ομοσπονδίες αποθετηρίων, όπου υπάρχουν τρόποι διασύνδεσης μεταξύ τους και οργάνωσή τους με βάση τρόπους ανταλλαγής μεταδεδομένων, δηλαδή πληροφορίας, για να μπορέσουν να χτιστούν σε ομοσπονδίες και να επιτρέψουν την αναζήτηση σε ένα ολόκληρο τεράστιο δίκτυο αποθετηρίων. Ένα πολύ ωραίο, μπορείτε να τα δείτε, δεν θα προχωρήσουμε τώρα μέσα, αλλά να χρησιμοποιήσετε τα links, να πλοηγηθείτε, ένα πολύ ωραίο τέτοιο αποθετήριο, είναι το αποθετήριο Maze,
που περιέχει αρχιτεκτονικό περιεχόμενο μέσα, έτσι, από κάτω του έχει πραγματικά μια τεράστια πλούσια δομή, μια ομοσπονδία. Το χαρακτηριστικό είναι ότι εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ ωραίες τεχνικές visualization, οπτικοποίησης, και έχουμε τρόπους να δούμε τις πληροφορίες των πόρων με πολύ ωραίους τρόπους, με χαρτογράφηση, σημασιολογική κατηγοριοποίηση των διαφόρων ενιών. Έτσι, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι μπορεί να κάνει κάποιος για να δώσει αποδοτικές υπηρεσίες αποθετηρίων. Επίσης, εδώ έχουμε συγκεντρώσει διάφορα άλλα αποθετήρια, είτε ομοσπονδίες, τις οποίες θα έχετε δυνατότητα να επισκεφτείτε αργότερα, όταν θα προχωρήσουμε στο πιο πρακτικό κομμάτι του σεμιναρίου. Λίστα με πηγές ανοιχτού περιεχομένου και επίσης αποθετήρια τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα σε μαθησιακό περιεχόμενο. Αυτά καλά θα είναι να τα έχετε στο μυαλό σας, γιατί θα τα επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου του σεμιναρίου μας. Τώρα, είπαμε για περιεχόμενο. Το περιεχόμενο κάποιος το δημιουργεί. Αυτός που το δημιουργεί έχει πνευματικά δικαιώματα. Έτσι, πνευματικό δικαίωμα είναι το νομικά αναγνωρισμένο αποκλειστικό δικαίωμα στην πνευματική δημιουργία. Και σύμφωνα με την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, χορηγούνται, όπως ξέρετε, αποκλειστικά δικαιώματα στους ιδιοκτήτες των δημιουργιών. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ίδιο λοιπόν που ισχύει και που γνωρίζουμε γενικότερα σαν νομικό πλαίσιο, αντίστοιχα ισχύει και για το περιεχόμενο που δημιουργείται και αποτίθεται στα ψηφιακά αποθετήρια. Η αδειοδότηση είναι μια διαδικασία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα για τις δημιουργίες μας και να φτιάχνουμε, να παράγουμε κανονισμούς χρήσης και διαχείρισης του περιεχομένου. Οι ανοιχτές άδειες περιεχομένου, τις οποίες θα συναντήσουμε και με βάση τις οποίες θα δουλέψουμε εδώ, έχουν κατασκευαστεί από την Creative Commons και μας δίνουν τη δυνατότητα ως μια ειδική μορφή πληροφορίας η οποία μπαίνει για να περιγράψει τον πόρο, δηλαδή φανταστείτε ότι η αδειοδότηση είναι μια συγκεκριμένη μορφή μεταδεδομένου η οποία χαρακτηρίζει τον πόρο μας, μας δίνει ακριβώς την πληροφορία ο πόρος αυτός με ποια άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες πέρα από τον ίδιο το δημιουργό. Η Creative Commons λοιπόν έχει κατασκευάσει 6 διαφορετικές ανοιχτές άδειες περιεχομένου που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για να σηματοδοτούμε το περιεχόμενο το οποίο κατασκευάζουμε. Και οι άδειες αυτές επιτρέπουν το διαμοιρασμό και τη χρήση της δημιουργικότητας και της γνώσης μέσω αυτών των αδειών πνευματικών δικαιωμάτων. Λειτουργούν μαζί με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπουν την τροποποίηση των δικαιωμάτων για να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών. Καλύπτουν φυσικά οποιουσδήποτε πόρους επιθυμείτε και να τρέξουμε με μια γρήγορη ματιά να δούμε ποιες είναι αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες αδειών περιεχομένου. Εδώ λοιπόν που βλέπουμε αυτό το σηματάκι buy και ένα ανθρωπάκι σημαίνει ότι το έργο το οποίο δημιουργείται σηματοδοτείται από το δημιουργό του ότι επιτρέπει τη διανομή, ανάμιξη, μετατροπή, αξιοποίηση του έργου του ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς εφόσον όμως αναγνωριστεί η αρχική δημιουργία. Εδώ λοιπόν σηματοδοτείται ότι πρέπει οπωσδήποτε αν κάποιος πάρει να επαναχρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο, πρέπει να πει ότι ο αρχικός δημιουργός ήμουν εγώ που έφτιαξα τον πόρο. Έτσι. Στη συνέχεια, μια άλλη κατηγορία άδειας, η οποία έχει πάλι το δημιουργό και έχει ένα άλλο σηματάκι το οποίο ονομάζεται Share Alike, μας λέει ότι στην περίπτωση που ένας δημιουργός σηματοδοτήσει το περιεχόμενό του με αυτή την άδεια, επιτρέπει τη διανομή, την ανάμιξη ή μετατροπή και αξιοποίηση του έργου, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναγνωριστεί η αρχική δημιουργία και δοθεί η ίδια άδεια με την αρχική δημιουργία. Ό,τι λοιπόν φτιάξουμε ως παράγωγο του αρχικού πόρου αυτού, πρέπει να το σηματοδοτήσουμε
έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Άλλη κατηγορία αδειών, η οποία περιέχει το δημιουργό και έχει και το σηματάκι ίσον, μας λέει ότι θα πρέπει το αρχικό έργο να σηματοδοτεί τον δημιουργό, αλλά να χρησιμοποιείται αμετάβλητο και ολόκληρο. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να πάμε να το τροποποιήσουμε. Στη συνέχεια έχουμε αντίστοιχες άδειες, οι οποίες, όπως βλέπετε εδώ με το σήμα του ευρώ διαγραμμένο μας, απαγορεύουν να χρησιμοποιούμε το υλικό για να παράγουμε κάποιο περιεχόμενο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Έτσι, άρα σου λέει ότι αυτό που θα φτιάξεις θα είναι μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και ούτω καθεξής. Πρακτικά, εδώ αυτές οι άδειες περιεχομένου είναι για να δηλώσουν ότι ένα κομμάτι περιεχομένου δεν έχει γνωστά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι, ή ότι δεν χρησιμοποιείται κανένα δικαίωμα, δεν διατηρείται κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, αυτός που το παράγει, ο δημιουργός και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, δίνει ελεύθερα την αξιοποίηση και χρήση ενός οποιοδήποτε πόρου. Έτσι. Πρακτικά, λοιπόν, με βάση αυτά τα τρία σηματάκια του δημιουργού, του share alike, 4 είναι του share alike, του ίσον και της εμπορικής ή μη εμπορικής χρήσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτά τα είδη αδειών που περιγράψαμε και να δώσουμε μια διαβαθμισμένη δυνατότητα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης ενός περιεχομένου που συναντάμε στα αποθετήρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καλό με τις άδειες αυτές είναι ότι είναι δομημένες σε τρία επίπεδα. Περιέχουν και το νομικό κομμάτι, άρα είναι αναγνώσιμες από δικηγόρους, έχουν όλο το νομικό υπόβαθρο. Είναι αναγνώσιμες από τους ανθρώπους, ειδικά με τη σηματοδότηση αυτή που εξηγήσαμε, και μπορεί ο κάθε χρήστης να τεκμηριώνει τη δημιουργία του με έναν πολύ εύκολα αναγνώσιμο τρόπο, έτσι με βάση αυτά τα labels που είδατε, αλλά οι άδειες χρήσης αυτές είναι αναγνώσιμες και από τις μηχανές, διότι ως μεταδεδομένα μπορούν να πάνε και να περιγράψουν τον πόρο σε επίπεδο τεχνικό. Έτσι, όπως θα το δείτε και εσείς όταν αργότερα θα αρχίσετε να μπαίνετε μέσα στη διαδικασία των αποθετηρίων και του περιεχομένου και της υλοποίησης. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις όψεις των αδειών. Σε αυτά τα links μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε περισσότερα πράγματα σχετικά. Και με αυτό θέλω να ολοκληρώσω το δικό μου κομμάτι. Αυτές οι λέξεις κλειδιά είναι αυτές οι πρώτες έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε και πάνω στις οποίες θα στηριχθούμε για να έχουμε μετά μια πιο εμπεριστατωμένη πρακτική και τεχνική αναπαράσταση των εργαλείων που θα δούμε και πάνω στα οποία θα βασιστείτε. Να κάνουμε ερωτήσεις αν θέλουν τα παιδιά κάτι. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζει ο Αλέξανδρος μετά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Καρούνο, πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα της εταιρείας ΕΛΑΚ, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια επί τη ευκαιρία της έναρξης, της σημερινής μας έναρξης, της μονάδας μας. Ο κύριος Καρούνος. Μικρόφωνο, όχι. Α, για το live stream. Ναι, ναι, εντάξει. Συγγνώμη, εγώ απλώς δεν ήθελα να διακόψω τη διαδικασία, απλώς ήρθα να σας γνωρίσω. Θα ξανάρθω πάλι και άλλη φορά, δηλαδή. Δεν είναι, γιατί είμαστε κοντά, οπότε δεν είναι. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι μακριά, αλλά δεν είναι. Από το ζωγράφο ήρθα. Εντάξει. Καταρχήν να σας συγχαρώ για τη δουλειά που έχει γίνει εδώ. Εμείς με το ΤΕΙ συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Με την κυρία Φουντά ξεκινήσαμε την όλη αυτή προσπάθεια για το ανοιχτό λογισμικό εδώ και πάνω από μερικές δεκαετίες. Ναι, δεν θέλω να λέμε ακριβώς πόσα χρόνια ασχολούμαστε, αλλά σίγουρα είναι πάνω από 20. Πάνω από 20. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ το είχαμε σκεφτεί εδώ και χρόνια, ας πούμε, αλλά συνήθως στην Ελλάδα παίρνουν πάρα πολύ καιρό να γίνουν κάποια πράγματα. Εμείς χαιρόμαστε, εγώ χαίρομαι δηλαδή, και η κυρία Φουντά
φαντάζομαι, ότι είναι κάτι που σχεδιάσαμε και θέλουμε να δούμε να συνεχίσει. Δεν θέλουμε να είναι, θέλουμε να είναι η αρχή αυτή της δράσης, γιατί η ιδέα ποια είναι. Η ιδέα είναι ότι εσείς που βλέπετε τα πράγματα με πολύ διαφορετική ματιά από ότι τουλάχιστον εγώ, είναι σημαντικό να δείτε ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες, ας πούμε, σε ανοιχτές τεχνολογίες. Δηλαδή και το θέμα που έχετε διαλέξει, ειδικά επειδή οι ανοιχτές τεχνολογίες από τη φύση τους είναι πολύ κοντά στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, της ίδιας και της μάθησης κτλ. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι παλιοί, ας το πούμε έτσι, ευαγγελιστές του ανοιχτού λογισμικού, το ανοιχτό είναι κάτι σαν να προσπαθείς να γίνεις μηχανικός αυτοκινήτων και το καπό του αυτοκινήτου να είναι κλειδωμένο και να μαθαίνεις απ' έξω, να κοιτάς το αυτοκινήτου, να καταλάβεις πώς θα το φτιάξεις. Το ανοιχτό λογισμικό έχει αυτή το πλεονέκτημα ότι μαθαίνετε κάνοντας πράγματα. Άρα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να χάσετε το χρόνο σας εδώ. Εδώ δηλαδή, ό,τι χρόνο αφιερώσετε, θα είστε κερδισμένοι. Γιατί σίγουρα θα μάθετε κάτι. Το πόσο χρήσιμο θα σας είναι αργότερα, αυτό είναι δικό σας θέμα. Και το ανοιχτό λογισμικό έχει αυτή τη μαγεία. Είναι ένα πράγμα που είναι ανοιχτό, είναι δυναμικό, καθένας κερδίζει ανάλογα με τον χρόνο που αφιερώνει. Που είναι παρόμοια με το σκέφτεται και με τη διαδικασία της μάθησης. Κανείς στο τέλος μαθαίνει, το πόσα μαθαίνει είναι συνάρτηση με το πόσο χρόνο αφιερώνει, ανεξάρτητα πόσο έξυπνος είναι. Έτσι. Άρα εδώ όμως, ας πούμε, επειδή είναι κάτι πολύ δυναμικό, αυτό που μαθαίνετε σας βάζει σε μια κουλτούρα, είναι, ας το πούμε από μια σκοπιά, η καλή πλευρά της παγκοσμιοποίησης. Είναι αυτό που κάνετε εδώ, το κάνουν και άλλοι στην Αυστραλία. Θα βρείτε και άλλους όλο τον κόσμο που έχουν τις ίδιες αναζητήσεις και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους που έχουν γύρω από αυτή τη διαδικασία. Αλλά το βασικό πρέπει να καταλάβετε εσείς ότι εσείς μαθαίνετε τώρα. Κάνοντας έστω και μικρά κομματάκια, δεν έχει σημασία πόσο κώδικα θα γράψετε. Μπορεί να γράψετε 10 γραμμές. Αλλά για να γράψετε 10 γραμμές, μαθαίνετε πολύ περισσότερα από τις 10 γραμμές που γράφετε. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ειδικά, ας πούμε, τα εργαλεία αυτά που είναι το θέμα σας εδώ σήμερα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επέκταση που γίνεται. Είναι όλα αυτά τα συστήματα μάθησης σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα εργαλεία ανοιχτού λογισμικού, είτε αυτό είναι το Moodle, είτε είναι το E-Class ή οτιδήποτε, έχουν μια ανάγκη να αναπτύξουν εργαλεία, είτε όπως είναι το Big Blue Button, αυτό που χρησιμοποιείτε. Υπάρχει σήμερα μεγάλη ζήτηση όλα αυτά τα εργαλεία να επεκταθούν και να μπορούν να χρησιμοποιείται και σε πραγματικό χρόνο. Άρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον πεδίο προγραμματισμού σε πραγματικό χρόνο. Είναι ένα πολύ ειδικότερο θέμα, αλλά έχει ενδιαφέρον να δείτε ότι υπάρχουν πλευρές που μπορούμε κάποια άλλη στιγμή να έρθουμε και να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, ότι είναι σημαντικό να καταλάβετε ποιες είναι οι τάσεις, τι γίνεται δηλαδή, ποιες λύσεις και τι προσπαθούν να λύσουν τόσο αυτοί που ασχολούνται με το ανοιχτό λογισμικό, όσο αυτοί που ασχολούνται με το κλειστό λογισμικό. Γιατί όλες τις αγορές απευθύνονται, απλώς ενδιαφέρει το μοντέλο. Άλλο μοντέλο είναι το κλειστό, άλλο μοντέλο είναι το ανοιχτό. Το ανοιχτό δίνει πολλά πλεονεκτήματα σε εσάς, είτε εργαστείτε στο μέλλον σε κλειστά λογισμικά, είτε σε ανοιχτά, θα είστε κερδισμένοι, θα έχετε μάθει πώς να δουλεύετε με το λογισμικό. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι είσαστε σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι θέμα της τελευταίας περίοδου, δηλαδή τα 3-4 τελευταία χρόνια έχουν ανέβει τα συστήματα, αυτά που εσείς προσεγγίζετε εδώ σαν θέμα, και είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα αγκαλιάζουν όλο και πιο πολύ την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες. Είτε είναι εκπαίδευση εκπαιδευτών, δηλαδή για διδάσκοντες, είτε είναι για διδασκόμενους. Άρα είστε σε ένα πολύ, πολύ προνομιακό πεδίο που σας δίνει μεγάλη ευκαιρία να κατανοήσετε ποιες είναι οι τάσεις διεθνώς και πώς μπορεί να κερδίσετε εσείς οι ίδιοι, ο καθένας ατομικά και το ΤΕΙ εδώ συλλογικά, δηλαδή τα τμήματα, γιατί αυτά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε έχουν εφαρμογή σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την πληροφορική, αφορά όλους, γιατί διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης. Και διευκολύνει και τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους. Δηλαδή, και εσείς είστε, ας πούμε, πειράζετε τη μηχανή αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, είσαστε στη μηχανή, δεν είστε στην αποδόδη διαδικασία. Είστε ταυτόχρονα και στη μηχανή και στη διαδικασία της μάθησης. Άρα, εγώ θέλω να σας συγχαρώ που, από ό,τι μου είπε η κυρία Φουντά, εκδήλωσαν ενδιαφέρον γύρω στα 83. Άρα, από μια σκοπιά είστε τυχεροί, γιατί είστε στους συμμετέχοντες, έχετε επιλεγεί. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ αξιόλογη εμπειρία που θα έχει συνέχεια, γιατί η συνέχεια που βρίσκεται, δεν βρίσκεται μόνο εδώ, εδώ είναι η αρχή. Η συνέχεια βρίσκεται στις online κοινότητες που συγκροτούνται γύρω από αυτά τα λογισμικά. Εκεί έχετε πιο πολλά να προσφέρετε και πιο πολλά να μάθετε και κλείνω με αυτό, ότι εκεί διακρίνονται αυτοί που προσφέρουν παραπάνω. Όσο χρόνο αφιερώνεστε, τόσο πιο πολύ διακρίνεστε και έχετε υπόψη σας ότι είναι αυτός και ένας σύγχρονος τρόπος, όχι μόνο για να μάθεις, αλλά για να βρεις και δουλειά. Δηλαδή, είναι ο σύγχρονος τρόπος για να βρεις δουλειά, είναι με την ίδια δουλειά που κάνεις εσύ.
Γιατί ο άλλος εκτιμά τη δουλειά σου. Δεν σε παίρνει για να σε δει από το βιογραφικό σου, σε παίρνει σαν να... γιατί βλέπει τη δουλειά που έχεις καταχωρήσει σε κάποιο αποθετήριο ανοιχτό κώδικα. Και ξέρει, ο κώδικας έχει η ταυτότητά σου, είναι σαν να... δηλαδή, το λέω λίγο υπερβολή αυτό που θα πω και κλείνω με αυτό, είναι σαν να γράφεται ποίηση, είναι μια μορφή ποίηση ο κώδικας. Ο κώδικας μιλάει για εσάς. Ο καθένας τον κώδικα που γράφει και τον βλέπει ο άλλος σε ένα αποθετήριο ανοιχτού λογισμικού είναι η δική σας ταυτότητα, είναι η υπογραφή σας. Και οι προγραμματιστές, αυτοί που ψάχνουν για ανθρώπους να συνεργαστούν, καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν αυτά που γράφουν. Ξέρουν. Ο κώδικας μιλάει από μόνος του. Όταν διαβάζεις τον κώδικα, λες ότι αυτός είναι πρόχειρος, αυτός έχει προβλήματα, αυτός το έγραφε στο πόδι. Και το... φαίνεται λέει, το αποτέλεσμα. Άρα, εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στη μέση της διαδικασίας, αλλά και στο τέλος, γιατί έχει μεγάλη σημασία και η γνώμη σας από αυτή τη διαδικασία, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους επόμενους κύκλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Θόδωρο τον Καρούνο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκτός από όλα αυτά τα ωφέλη που ανέφερε ο κύριος Καρούνος, ένα πολύ σημαντικό όφελος είναι ότι θα αποκτήσουμε την κουλτούρα να συνεργαζόμαστε και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ξέρουμε μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαστές, φοιτητές που φοβούνται να συνεργαστούν με τους άλλους, φοβούνται να ανοίξουν τις αδυναμίες τους στους άλλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί. Τα συνεργατικά εργαλεία είναι κάτι που αν λείπουν από ένα βιογραφικό, πραγματικά είναι, θεωρείται αποκλεισμός για τον υποψήφιο που θα βάλει το βιογραφικό του και δεν έχει δουλέψει με συνεργατικά εργαλεία. Πραγματικά θέλω να ξαναπώ αυτή που είπα στην αρχή, ότι μαζί θα χτίσουμε αυτή τη μονάδα και θα πρέπει να δουλέψουμε πραγματικά στο μέτρο που μπορεί ο καθένας, ο καθένας με τη μικρή του συνεισφορά για να κάνουμε ένα έργο όλοι μαζί, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και διαθέσιμο και ανοιχτό σε όλους. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξανδρος Σοταγκούλης. Αλέξανδρε, έχεις το λόγο. Άλλο λογισμικό, το e-print. Αυτό ουσιαστικά, δηλαδή και οι άνθρωποι που το αναπτύξανε, το φανταζόντουσαν μάλλον σαν ένα ανοιχτό λογισμικό, το οποίο θα φιλοξενεί καθαρά ανοιχτό περιεχόμενο. Οπότε βλέπουμε ότι είναι εδώ, έτσι με σημαντικό πρότυπο, Open Archives Initiative. Δηλαδή, να φιλοξενεί και ανοιχτό υλικό και από την άποψη της διαλειτουργικότητας. Είναι εύκολο και γρήγορο στην εγκατάσταση και υπάρχουν διακριτοί ρόλοι σε διάφορα επίπεδα, έτσι, διαχειριστές, συνεισφέροντες, ερευνητές, τεχνικούς διαχειριστές κτλ. Λοιπόν, σε αυτό μπορούν να δημιουργηθούν διάφοροι τύποι πλοήγησης. Μπορεί να κάποιος να φτιάξει αναζήτηση με πολύπλοκα κριτήρια, σύνθετα κριτήρια για να αναζητήσει κάτι. Και έτσι η παρουσίαση ενός αντικειμένου μπορεί να περιέχει εικόνες, βίντεο, έτσι, PDF, thumbnails, ας πούμε, για να βλέπεις ένα αντικείμενο στο πώς γίνεται το preview του. Έχει περισσότερες από 50 γραμμές μεταδεδομένων για να είναι συμβατό με το Google Scholar και κάποιος να μπορεί να το τραβάει και από εκεί. Και έχει και κουμπί αίτηση, ας πούμε, αν κάποιο αντικείμενο είναι κλειστό, δηλαδή είναι ένα άρθρο από επιστημονικό περιοδικό που το abstract του κάποιος μπορεί να το βγάλει δημόσια, αλλά το υπόλοιπο λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορεί, μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να ζητήσει και το υπόλοιπο από το δημιουργό του για να το διαβάσει. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, για ένα άρθρο, δεν φαίνονται όμως, έτσι, τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή αυτό είναι ουσιαστικά τα μεταδεδομένα του, που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε, ας πούμε, αντίστοιχα πεδία, ώστε κάποιος να μπορεί με αυτά τα πεδία αντίστοιχα να το αναζητήσει. Πάμε στο επόμενο. Αυτό φαίνεται καλύτερα. Οπότε, αυτό φιλοξενεί διάφορους τύπους αντικειμένων, εκτός από μπορεί να φιλοξενήσει πατέντες, διδακτορικές διατριβές, μέχρι συνθέσεις μουσικής, έτσι, επιστημονικά δεδομένα, πειράματα, εκθέσεις, πολύ μέσα. Και μπορεί, έχει και ένα αντών, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την περιγραφή, ειδικά για επιστημονικά περιοδικά. Οπότε εδώ υπάρχουν μόνο τα στοιχεία περιγραφής, έτσι, τα πεδία περιγραφής που χρειάζονται για να περιγράψουν ένα επιστημονικό άρθρο. Λοιπόν, άλλο ένα είναι το Fedora Commons. Είναι αδερφάκι του DSpace. Έτσι, ο ορισμός του, ας πούμε, είναι ένα σύστημα διαχείρισης ψηφίδων. Έχει άλλο ορισμό, δηλαδή σου λέει ότι δεν είναι λογισμικό αποθετηρίο. Είναι σύστημα διαχείρισης ψηφίδων για τη δημιουργία αποθετηρίων, ψηφιακών, αρχιωτικών κτλ.
τα αντικείμενα μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν σε XML και έχει ένα μοντέλο, το Digital Object Model, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση των μεταδεδομένων, έτσι, ανεξαρτήτου μόνο του τύπου, το τι είναι αυτό το αντικείμενο. Ευέλικτο σύστημα για εύκολη συσχέτιση με άλλα αποθετήρια, θα δούμε τι εννοούμε σε αυτό. Και έτσι παρέχει χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την ψηφιακή διατήρηση των αντικειμένων, έτσι, δηλαδή το Digital Conservation, που, να φτιάξω κάτι και στο μέλλον να λειτουργεί. Μία εξασφάλιση είναι σίγουρα να υποστηρίζει όλους τους τύπους των αρχείων. Λοιπόν, εκτός, σε ένα αποθετήριο, εκτός από τα αντικείμενα που είναι εντός του αποθετηρίου, ένα αντικείμενο είναι σε άλλα αποθετήρια. Οπότε το Fedora Commons για αυτή τη δυνατότητα, έτσι, έχει δύο λειτουργίες. Η μία είναι να τραβάει το XML, έτσι, αρχείο από ένα άλλο αποθετήριο και να φαίνεται σαν ο μέσος εξυπηρετητής εκεί που φέρνει στο request αυτό του χρήστη το αρχείο για να το διαβάσει. Και άλλη λειτουργία είναι απλά να κάνει redirect, έτσι, στην τοποθεσία που βρίσκεται το αντικείμενο αυτό. Οπότε σε ένα αποθετήριο δεν έχουμε μόνο αντικείμενα που είναι μέσα στο ίδιο το αποθετήριο, αλλά μπορεί να καλεί αντικείμενα από άλλα αποθετήρια. Και εδώ έχουμε οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει το Fedora Commons, δηλαδή είναι διάφοροι και πολλών τύπων, και με αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι για ένα αποθετήριο, έτσι, αν εμείς δομήσουμε και φτιάξουμε το σχήμα μεταδεδομένων του ανάλογα με το σκοπό που θέλουμε να υπηρετήσει, ότι μπορεί να υπηρετήσει διάφορους σκοπούς. Δηλαδή εδώ βλέπουμε οργανισμούς που έχουν σχέση με broadcasting, έτσι, και media, publishing, έτσι, university, museums, τα οποία είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά όλα, αν εμείς πάρουμε το σχήμα μεταδεδομένων, το φτιάξουμε εμείς για το σκοπό που θέλουμε να το προορίσουμε, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε έναν από όλους αυτούς τους σκοπούς. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο. Και εδώ θα βρείτε, μάλλον, ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, θα βρείτε ορισμούς για διάβασμα κτλ. Κτλ. Εδώ πέρα. Λοιπόν, και άσχετο. Πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό στο Moodle και στο Billy του ΕΛΑΚ θα βρίσκεται και υποστηρικτικό υλικό. Έτσι, δηλαδή, ό,τι βρίσκουμε όλοι και ο καθένας ό,τι βρίσκει μπορεί να το διαμοιράζεται με τους υπόλοιπους. Ας πούμε, εδώ έχουμε βγει έτσι ένα όριο. Πρέπει να μάθει κάτι για τα μεταδεδομένα περισσότερο. Τον Ιούλιο ξεκινάει στο Coursera, που ενισχύουμε έτσι και μιλάμε για το ανοιχτό, ειδικά μάθημα για τα μεταδεδομένα. Αυτά. Ερωτήσεις, κάποιος κάτι θέλει να ρωτήσει? Έχει. Να συνεχίσουμε τον κύριο Απόστολο. Είναι η σεισμή που έχουμε γίνει. Ό,τι σεισμός έχει γίνει από το 1963 στο 1998. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν φαίνεται καν. Εντάξει. Λοιπόν. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα πόσους οργανισμούς θέλουμε εδώ πέρα για να βγάλουμε αυτό το χάρτη. Για την Ελλάδα, πού θα πάρουμε αυτούς? Ναι. Τουλάχιστον ένας κάθε κράτος. Αν δεν το έχουμε δώσει και αυτό σε... υπάρχουμε, απλώς είναι τόσο πολύ, οι τελίτσες είναι τόσο πολλές που καλύφθηκε η Ελλάδα. Αυτό, ας υποθέσουμε τώρα, ότι εμείς είμαστε σεισμολόγοι, ας το πούμε έτσι, ή είμαστε μια ερευνητική ομάδα, όπως είναι αυτή που δείχνει το Sky, που κυνηγάνε τους τυφώνες και δεν ξέρω εγώ τι, θα μπορούσαμε να είναι τυφώνες εδώ, να πάμε να τους δούμε. Έχετε δει κάποια ντοκιμαντέρ για αυτά, έτσι? Κανείς? Ναι, ωραία. Για να τα δούμε λοιπόν τώρα αυτά, πρέπει να συνεργαστούμε με διάφορες πηγές. Αυτό εδώ πέρα, προγραμματιστικά για να το φτιάξουμε, δεν θα κάναμε, θα έλεγα εγώ, πάνω από μία μέρα. Εντάξει, είδαμε προηγουμένως τα αποθετήρια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το DSpace, το Fedora και πάει λέγοντας. Όλα αυτά, ας υποθέσουμε τώρα ότι είχαν μέσα αυτές τις πληροφορίες και εμείς πάμε τις τραβάμε. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις πληροφορίες, προς χάρη, σε ένα συγκεκριμένο αποθετήριο. Δεν ακούσαμε στην αρχή ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, ότι μπορεί η πληροφορία να είναι από αλλού, να την τραβήξουμε από κάπου αλλού, έτσι, για να βγάλουμε το αντικείμενο. Αυτό. Αυτό εννοούμε ανοιχτά δεδομένα, να έχω και το δικαίωμα να τα τραβήξω. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, υπάρχει ένα πρόβλημα για μένα, του ανοιχτού λογισμικού. Δεν βλέπω που είναι οι άδειες.
Δεν είπαμε ότι πρέπει να λέμε ποιος το έφτιαξε. Δεν πρέπει. Κάπως εδώ τώρα λοιπόν, θα έπρεπε εγώ, όταν κάνω βόλτα με το ποντίκι, να μου λέει άμα το αφήσω κάπου, α, αυτό το έκανε εκείνο και σε αυτή την άδεια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε λίγο. Ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, να ικανοποιήσουμε αυτό που λέει η άδεια. Να βγάλω, ξέρω εγώ, ότι αυτή η πληροφορία προέρχεται από εκεί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Μπορούμε να φέρουμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με ανοιχτά δεδομένα που έχει σχέση με εκπαίδευση. Τι θα μπορούσατε να φανταστείτε περίπου προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι μόνο με εκπαίδευση, αλλά ας πούμε θα θέλαμε να ξέρουμε σε μια πόλη πόσες φορές συνέβη κάποιος σεισμός. Σε μια πόλη, πόσες φορές συνέβη ένα σεισμός, για παράδειγμα, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Π.χ. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να μας ενδιαφέρει να παραγοράσουμε ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη. Λέω εγώ τώρα. Τελείως πρακτικά πράγματα. Όπως και να έχει, εγώ εκεί που ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό βρήκα έτσι αυτή τη φωτογραφία, ότι οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές που δεν μπορούμε να τις έχουμε σε ένα αποθετήριο. Μπορούμε να τις έχουμε τελικά, εντάξει. Αλλά δεν είναι και λογικό να το κρατάμε. Άρα υπάρχει το θέμα της συνεργασίας που ακούσαμε προηγουμένως, το Mark, το Dublin κτλ. Εμείς θα δούμε τώρα το Invenio που χρησιμοποιεί την αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή Mark. Ωραία. Και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το βάλουμε. Για να φτάσουμε σε σημείο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ανοιχτά δεδομένα. Τώρα, να φύγουμε από αυτό και να πάμε σε ένα άλλο αντικείμενο. Πάμε, ξέρω εγώ, πέρα δηλαδή από το εκπαιδευτικό, να βρούμε λίγο πρακτικά πράγματα για να καταλάβουμε τι κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια web υπηρεσία, η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους που σε τουρισμό. Ωραία. Θέλουμε να πάμε κάπου. Σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, να περάσουμε τις διακοπές μας. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει, ας πούμε, το surfing, τον άλλον τον ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, το climbing, πώς λέγεται, παραπέρα ενδιαφέρεται το ψάρεμα και πάει λέγοντας. Από πού θα έχω αυτή την πληροφορία. Και αυτά δεν είναι ανοιχτά δεδομένα. Ή να πάμε κάπου αλλού. Έχουμε δει όλοι να σκάβουν δρόμους στην Αθήνα, ναι. Πολλές φορές δεν έχουμε δει να τρέχει νερό. Δεν θα ήταν καλό να ήξερε ότι από εκεί που πέρα από κάτω υπάρχει νερό. Άρα δεν είναι μια πληροφορία αυτή. Κάτω από τον δρόμο, φίλοι μου, εδώ υπάρχει ένα κανάλι που έχει νερό. Παραδίπλα είναι το τηλεφώνο, παραπέρα είναι το ρεύμα του. Έχει αυτή την πληροφορία, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στο δικό μου δρόμο τα κόβουν κάθε τρεις και λίγο πάντως. Και κάθε φορά κάτι θα πέσει. Ή θα δουλεύει το τηλέφωνο, ή θα δουλεύει το ρεύμα, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχει εκεί πέρα στην περιοχή. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ή να πάμε εδώ τώρα. Πρακτικά. Εδώ θέλω να βάλω ένα κολάρ. Μια ωραία φωτογραφία. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα ήθελε. Βάζω το καφί και μου βαράω. Να το κάνω έτσι ελεύθερα. Δεν θα ήθελα να έχω μια πληροφορία. Υπάρχει, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ κάτι επικίνδυνο. Όπως δηλαδή μπορεί να φανταστείτε πολλά προβλήματα καθημερινής φύσεως, πέρα από τη διδασκαλία, που θέλετε την πληροφορία. Εντάξει. Εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε στο θέμα της εκπαίδευσης, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να συγκεντρώσουμε για να φτάσουμε στο αντικείμενο, σε οποιοδήποτε αντικείμενο, σχετικά με την διδασκαλία αυτού του αντικειμένου. Έχετε ερωτήσει μέχρι εδώ, γιατί με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να πιάσουμε το παράδειγμα τι πάνε να κάνουμε. Τι πάνε να οργανώσουμε. Όχι, αυτά τα site υπάρχουν, αλλά είσαι... Υπάρχουν, βεβαίως, δεν διαφωνεί κανείς αν υπάρχουν. Είναι όμως... εντάξει, θα μου πεις... Σε αυτή την πλευρά το βγάζει ο οργανισμός που βγάζει αυτό το site, ωραία. Είναι ανοιχτά δεδομένα αυτά, ας πούμε, γιατί είπαμε εμείς ότι θέλουμε να κάνουμε υπηρεσία. Δεν κάνουμε χρήση, εμείς θέλουμε να κάνουμε υπηρεσία. Άλλο παράδειγμα. Μ' αρέσει η ερώτηση. Λοιπόν, έχεις τη δυνατότητα εσύ να πας στην βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή και να σκανάρεις όλα τα βιβλία, να συγκεντρώσεις όλα τα... πώς λέγονται οι λεξούλες που είναι στο τέλος, όλα τα index που υπάρχουν στο τέλος και να τα βγάλεις σαν υπηρεσία. Δεν θα δώσεις όλο το βιβλίο online. Δεν θα το πουλήσεις. Μπορείς να το κάνεις. Είναι γι' αυτό το αντικείμενο που μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε ή όχι. Ή να μπούμε στο site, σε όλα τα sites τώρα και να αρχίσουμε να συλλέγουμε τις πληροφορίες που έχει. Αυτά με ένα πρόγραμμα ράχνη που μπορούμε να το δούμε σε μια μέρα εδώ πέρα, μπορούμε να το φτιάξουμε. Από τεχνικής πλευράς δεν υπάρχει θέμα.
Πρώτα κάνουμε όλα. Μπορούμε όμως, επιτρέπεται. Έτσι. Εκεί είναι το ζητούμενο. Για τις άλλες που λέγαμε προηγουμένως το αναφέρω τώρα αυτό, για να δούμε ότι υπάρχουν και... Ναι. Το site σαν αυτά που ανέφερε το παιδί μπροστά δεν θεωρούνται υπηρεσίες. Αν εγώ δηλαδή ψάχνω να βρω πού μπορώ να κάνω surfing για παράδειγμα και υπάρχουν 2-3 site τα οποία έχουν πληροφορίες σχετικά με το surfing στα νησιά ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό το πράγμα δεν είναι υπηρεσία, αν αυτοί παρέχουν την πληροφορία προς εμένα ελεύθερα. Ναι, την παρέχουν ελεύθερα προς εσένα, αλλά δεν την παρέχουν προς χρήση. Παράδειγμα, προς σας οδηγό. Προς τρίτα συστήματα εννοείται. Ναι, ναι. Μπορείς να πάρεις πληροφορίες στον οδηγό το τι κάνεις ως παραπέρα. Άμα κοιτάξεις κάτω, λέει. Όχι. Εδώ, πάρτες διάβασέ τους για προσωπική χρήση. Έτσι. Ήθελα να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά για να φτάσουμε λίγο στα άλλα. Λοιπόν. Να επαναλάβω την ερώτηση. Έχουμε καταλάβει δηλαδή τι θέλουμε να συγκεντρώσουμε και τι θέλουμε να φτιάξουμε και πώς να το... από τα παραδείγματα, ναι. Τώρα, παιδιά, να το δούμε ακριβώς αν είναι. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά... Ναι. Όχι. Στο χρυσό οδηγό, εάν καθίσεις να κάνεις πολλές, πώς θα το πούμε, συχνή χρήση, ξέρω εγώ πόσες ερωτήσεις τη μέρα, 100-200, θα σας πετάξεις έξω. Το έχω πάθει εγώ μια μέρα που έψαχνα, δεν έβρισκα, αλλά το έκανα έτσι με τέτοια έτσι, ταχύτητα, που νόμιζα ότι είμαι ρομπότ, ας πούμε, και όχι άνθρωπος. Και εκεί με πέταξε. Αλλά δεν μπορώ να πάρω την πληροφορία από το σπαμπέρα, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Έτσι, θα μπορέσουμε να πάμε να διαβάσουμε αυτά τα πραγματάκια που γράφει κάτω ο χρυσός οδηγός, να δούμε μέχρι πού το επιτρέπει. Αλλά δεν μπορείς να το δώσεις παραπέρα. Γι' αυτό και υπάρχει και τα δεδομένα των ανοιχτών δεδομένων. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να πάρουμε οποιοδήποτε βιβλίο της πληροφορικής που γνωρίζουμε εδώ πέρα οι περισσότεροι και να το χρησιμοποιήσουμε για δικά μας πράγματα. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε μια εργασία, κάποιο λεκτικό. Βιβλιογραφία, ναι. Αλλά όταν αναφέρεσαι στο τι λέει, πρέπει να βάλουμε... Α, ναι, quotes. Καυτάκια μας, ποιο βιβλίο αναφερόμαστε. Έτσι δεν είναι. Για να κάνουμε σωστή χρήση. Ναι. Ακριβώς. Το ίδιο είναι και εδώ πέρα. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μια εικόνα του πράγματος που γνωρίζετε ήδη. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε το... για να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά που αναφερόμαστε τώρα εδώ, επιλέξαμε το Invenio, που είναι αντίστοιχο με αυτά που είδαμε, βασίζεται στη γνώσσα Python, έτσι, και χρησιμοποιεί το Mark ως πρότυπο αποθήκευσης και λειτουργίας. Λοιπόν, να το δούμε λιγάκι. Αυτό να το δούμε πολύ αναλυτικά στην πορεία. Οπό. Πώς το ανοίγει. Ωραία. Ωραία, παιδιά, και πώς πάει στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ ήθελα λίγο να δούμε την ιστορία του, έτσι λίγο επιγραμματικά, και μετά, επειδή θα το δούμε πολύ αναλυτικά, θα αφήσουμε τα άλλα για αργότερα, ποια μοτζουλάκια και πώς λειτουργούν, να τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από το CERN, το CERN πιστεύω το γνωρίζετε. Ναι, όλοι, που είναι και ο επιταχυτής, ωραία. Που από εκεί έχουμε και την ανακάλυψη του web, ως web, από το φίλο μας το Lee, που έγινε και share πλέον, το γνωρίζουμε, έτσι, ωραία. Λοιπόν, εκεί υπήρξε η ανάγκη να αποθηκευτούν τα δεδομένα τα οποία παράγονται. Φανταστείτε τι παράγεται, έτσι. Και δεν ήξερε... μέχρι πρώτη, να το πούμε έτσι, τι κάνουνε, πώς, ποιος, γιατί σε κάτι που δουλεύω εγώ μπορεί κάποιος συνάδελφος να το έχει, έτσι, και εγώ το χρειάζομαι για να προχωρήσω κτλ. Υπήρξε μια ανάγκη οργάνωσης και έτσι γεννήθηκε το Invenio που βλέπουμε εδώ πέρα την εξέλιξή του έως το 2006. Λοιπόν, χρηματοδοτείται από το Invenio, έτσι, και από το CERN, το Invenio χρηματοδοτείται από το CERN, και υπάρχουν ομάδες ανάπτυξης μέσα στο CERN, αλλά υπάρχουν και ομάδες ανάπτυξης
εκτός του ΣΕΝ. Αυτή είναι που μια τέτοια ομάδα ευελπιστούμε και εμείς να γίνουμε στην πορεία, έτσι, να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε αυτό για να βγει κάτι αντίστοιχο, κάτι που θέλουμε εμείς. Αυτή είναι και η μαγεία του ελεύθερου λογισμικού. Φτιάχνω εγώ αυτό που για μένα είναι χρήσιμο. Και αν όλοι μας εδώ μέσα φτιάξουμε ο καθένας τι είναι χρήσιμο για τον εαυτό του, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο που βοηθάει εμάς. Αν αυτή την ομάδα την πολλαπλασιάσουμε με άλλα διπλανά, φτάνουμε σε ένα ωραίο πρόγραμμα που κάνει αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Έτσι. Και όχι κάποιος που κάθεται σε κάποια εταιρεία ψηλά και λέει με αυτό εγώ θα βγάλω τόσα χρήματα. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά με το κλειστό λογισμικό. Εντάξει, δεν είναι κακό ο άλλος να βγάλει χρήματα. Να βγάλει. Αλλά εμείς ξεκινάμε από την ανάγκη, να λύσουμε την ανάγκη και δεν το κοιτάμε από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, τώρα τα έχετε ακούσει αυτά. Θα το δούμε και στην πορεία. Έχει άδεια αγνού. Έχει τις μονάδες αλληλεπίδρασης. Δουλεύει πάρα πολύ ελεύθερα. Να μην πάω τώρα σε τεχνικά, έτσι. Να μην πάω. Λοιπόν, είναι το Mark που έλεγα προηγουμένως. Πώς θα περιγράψουμε τα δεδομένα. Και εδώ φτάνουμε τώρα στο πώς θα περιγράψουμε, πώς θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα. Υπάρχουν τα αντίστοιχα μοζουλάκια. Θα τα δούμε λίγο και σε live. Και σημειώστε και αυτή τη σελίδα. Λοιπόν. Α, δεν φαίνεται. Το URL είναι openlib, από τη λέξη open library, έτσι. Τελεία OS, open source, τα αρχικά. Τελεία CS, μπορείτε να το δείτε και μπροστά σας, άμα το πληκτρολογήσετε. Τελεία TIA.gr. Αυτό είναι το περιβάλλον που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που μπορούμε να ψάξουμε ως χρήστης, έτσι, δεν έχουμε μπει ακόμη μέσα. Βλέπουμε εδώ πέρα πάνω ότι δεν έχουμε κάνει καν login, είμαστε απλοί επισκέπτες και εδώ μπορούμε ορισμένα πράγματα να δούμε. Αυτό είναι το παράδειγμα που αναφέρεται από το ΣΕΝ για να καταλάβει κανείς τι κάνει το Invenio. Έτσι, μπορούμε να δούμε εδώ βιβλία, έχει 14 βιβλία και να πάρουμε εδώ πέρα για το πυρηνική εδώ πέρα τι αναφέρεται. Τα references, έτυχα τώρα σε ένα που δεν έχει references. Λοιπόν, δεν το πάμε παρακάτω, κάτσε να κάνω ένα login για να δούμε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είναι όλο το μενού που βλέπετε, που έλεγα προηγουμένως. Μπορούμε παραδείγματος χάρη να πάμε να δούμε πώς θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας. Και βλέπετε, μην σας φωνήσει το κεφάλι τώρα που έχει πάρα πολλά. Αυτά θα το δούμε αναλυτικά και μπορούμε να δούμε εδώ πέρα τι μπορούμε να... Αυτός είναι HTML κώδικας. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα τον πειράξουμε. Πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που εμείς επιθυμούμε. Λοιπόν, να επιστρέψω εδώ πέρα πριν. Πού ήμουνα, γιατί δεν πάει μπροστά τώρα. Λοιπόν, εντάξει, καλά κατέληξα εδώ πέρα. Επίσης θα ασχοληθούμε και με τη μετάφραση του περιβάλλοντος που είδατε, που είναι ήδη ελληνικό, έτσι. Το είδατε ότι έλεγε ελληνικά αυτό που είδαμε, ωραία. Αυτή όμως η μετάφραση έγινε το 2008 και από τότε έχουν προσθεθεί κάποια πράγματα και αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να το μεταφράσουμε. Για να το γνωρίσετε καλύτερα το σύστημα θα το εγκαταστήσουμε κιόλας και θα δούμε και προβλήματα που έχει σχέση με το administration.
έτσι ώστε να πιάσουμε όλο το αντικείμενο από την αρχή, την εγκατάστασή του και τη λειτουργία του, όπως και να αλλάξουμε το interface τώρα που είδατε προηγουμένως. Έτσι, να το κάνουμε λίγο πιο ωραίο και όχι μόνο με text περιβάλλον, να το πούμε έτσι. Εκεί θα χρειαστούμε την βοήθειά σας, έτσι. Εμένα προσωπικά μου κάνει εκείνο. Εντάξει, έχει ένα text, ψάχνω αυτό που θέλω και τελικά εγώ αυτό που θέλω, θέλω να φτάσω στο βιβλίο ή στο βίντεο ή στο οτιδήποτε θέλω να ψάξω. Ο δρόμος που θα πάω εκεί πέρα προσωπικά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η πηγή, να την πάρω να διαβάσω. Άλλοι θέλουν να τα βλέπουν, όπως είδαμε προηγουμένως, να πάμε και να τα δούμε λίγο πιο visual. Αυτό θα το δούμε μαζί, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Γι' αυτό εδώ πέρα θέλουμε τη συνεργασία σας, έτσι, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, εγώ πιστεύω λίγο να έδωσα λίγο τον προβληματισμό και τι μπορούμε να κάνουμε και περίπου το αντικείμενο, το invenio, όπως είδαμε προηγουμένως και τι κάνουν τα άλλα. Ναι. Ουσιαστικά, πούμε ότι το ΤΕΙ θέλει να φτιάξει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, έτσι, και θέλει να φιλοξενεί περιεχόμενο όχι μόνο από τη βιβλιοθήκη του, ας πούμε ότι θέλει να φτιάξει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλία. Ωραία. Αν θέλει να τραβήξει βιβλία, έτσι, και από αποθήκες, ξέρω εγώ, άλλων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η περιγραφή τους, έτσι, ο τρόπος που έχουν δομηθεί τα αντικείμενα να βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα, ώστε εγώ να έχει τη δομή που θέλω και την αρχιτεκτονική, ας πούμε, που θέλω και να μπορώ να το τραβήξω. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αυτό που λέγαμε για πνευματικά δικαιώματα, για Creative Commons, αυτό που λέγαμε για το τεχνικό τμήμα. Ότι αν εγώ θέλω να βρω ανοιχτό υλικό, γιατί ξέρουμε ότι, δεν ξέρω αν το ξέρουμε μάλλον, ότι όλα στο Google έχουν πνευματικά δικαιώματα. Ότι, ας πούμε, ό,τι βρω στο Google, έτσι, η εικόνα είναι ότι υπάρχει, by default έχει πνευματικά δικαιώματα. Αν θέλω εγώ να βρω τώρα κάτι που δεν έχει πνευματικά δικαιώματα, για να το βάλω μέσα σε μια εργασία, θα πάω, π.χ. στο Google σε σύνθετη αναζήτηση και θα κάνω αναζήτηση με βάση τα δικαιώματα χρήσης. Και θα πω, θα θέλω να βρω κάτι για επαναχρησιμοποίηση. Αυτό ισχύει και για τη βιβλιοθήκη που θέλουμε π.χ. να φτιάξουμε στο ΤΕΙ. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να τραβάει βιβλία από άλλες βιβλιοθήκες του εξωτερικού ή άλλες βιβλιοθήκες, το περιεχόμενο αυτό που είπε και η Κλειώδη Σγουροπούλη για το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή γιατί μπορώ στο Google να κάνω αναζήτηση με βάση τις άδειες Creative Commons, γιατί έχουν και ένα μικρό κώδικα HTML που μπορεί να τις τραβάει το Google. Οπότε, για να μπορώ και εγώ να τα τραβάω από τις βιβλιοθήκες, θα πρέπει και ο άλλος να τα δίνει με ανοιχτή άδεια. Δηλαδή και να χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα τεχνολογικά για να μπορώ να τα φέρω στο αποθητήριό μου και δεύτερον να τα δίνει με ανοιχτή άδεια, γιατί ας πούμε δεν μπορώ ένα βιβλίο που πωλείται 100 ευρώ κάπου να πω ότι άρα το παίρνω, το βάζω στη βιβλιοθήκη μου, γιατί ο άλλος βγάζει λεφτά από αυτό. Θα βρω ένα βιβλίο ή αποθετήρια που φιλοξενούν βιβλία που οι δημιουργοί τους θα δίνουν με άδειες Creative Commons. Γι' αυτό και λέμε ότι το αποθητήριο, και πέρα ότι βασίζεται σε ανοιχτό λογισμικό, σκοπός είναι να φιλοξενεί και ανοιχτό περιεχόμενο. Αυτό. Ένα αστερίσκο λίγο σχετικά με το 100 ευρώ που είπε. Και το ανοιχτό λογισμικό που λέτε. Δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή θα πουλήσω το βιβλίο μου για 100 ευρώ, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Αν υπάρχει η άδεια λοιπόν ανοιχτού λογισμικού ή άδεια χρήσης για εσάς να το κάνετε όπως είδαμε προηγουμένως, θα το κάνετε. Εγώ απλά σας χρεώνω το μέσο. Γιατί χρειάστηκα κάποιο φύλλο να το τυπώσω, έτσι. Αυτή είναι και η λογική που, παραδείγματος χάρη, οι εταιρείες που κάνουν διανομή Linux, η Red Hat, ας πούμε, που έχουμε εδώ πέρα, η Fedora κτλ., άμα πάτε στον Παπαστορείο θα το αγοράσετε το βιβλίο. Αλλά μπορείτε να το κάνετε αντιγραφή όπως θέλετε. Εντάξει, έτσι, ένας μικρός αστερίσκος, ότι δεν είναι το μοναδικό αυτό, αλλά να πρέπει να κοιτάμε πάντα τις άδειες που έχει κάτω. Αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε. Τι έχουμε, έχουμε άλλο χρόνο. Ωραία, κοιτάτε. Προηγουμένως έλεγε ότι έχω άδεια να χρησιμοποιήσω κάτι, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς. Θέλω να σας βάλω λίγο στον προβληματισμό για να το δούμε στην πορεία. Εντάξει. Ωραία. Να έρθω εγώ τώρα στην σελίδα που έδειξα προηγουμένως. Πολύ ωραία. Εγώ τα πήρα αυτά και ας υποθέσουμε τώρα ότι όλα αυτά εδώ πέρα έχουν άδεια, αλλά για μη εμπορικούς σκοπούς. Ωραία. Εδώ εγώ αριστερά το έχω γεμάτο διαφήμιση. Είναι εμπορικός σκοπός τώρα αυτός, ναι ή όχι? Θα ερχόσουν σε μένα, εγώ δεν είχα αυτό. Είναι λίγο, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Δηλαδή δεν πουλάω εγώ το αντικείμενο αυτό, δεν σου λέω για να σου δώσω εγώ αυτό, εγώ θέλω 10 ευρώ, πάρ' το ελεύθερα. Από δίπλα όμως δεν έχω. Είναι όπως είναι η τηλεόραση. Βλέπουμε το ποδόσφαιρο, το πληρώνουμε, όχι. Παίρνουμε διαφήμιση, παίρνουμε. Είναι εμπορικός σκοπός, είναι.
χρεώνεται από τη FIFA, ξέρω εγώ, στις ομάδες. Να μην λέω ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε πολλές γυναίκες εδώ πέρα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και διαφημίσεις δίπλα, το οποίο έχει αυτό το πρόβλημα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, έτσι. Δεν είναι όλα λυμένα. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε και πώς μπορώ να, τι έχω και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Κάτι που δεν έγινε και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω και τώρα πρέπει να γίνει, έστω και τώρα θα μπορούσε να γίνει στην αρχή. Λίγο μπερδευτήκαμε με το που περιμένουμε τον κύριο Καρούνο. Έτσι θελήσαμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα και γιατί περιμένουμε τον κύριο Καρούνο, αλλά και γιατί η κυρία Σγουροπούλου έπρεπε να κάνει την εισήγησή της γρήγορα για να φύγει, γιατί είχε διάφορους προσωπικούς λόγους. Να γνωριστούμε λίγο, δηλαδή ο κάθε ένας λίγο να παρουσιάσει τον εαυτό του και να δούμε λίγο ποιοι είμαστε και πρώτα απ' όλα να παρουσιαστούν οι μέντορες, οι άνθρωποι δηλαδή με τους οποίους θα είσαστε σε επαφή καθημερινά και θα επικοινωνείτε μαζί τους. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να καλέσω έναν-έναν όλους τους μέντορες. Καταρχήν τον Δημοσθένη, ο οποίος έχουμε τη χαρά να προέρχεται από το τμήμα μας, είναι δηλαδή απόφυτος του τμήματος πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για τον ίδιο και με τον οποίο θα, έτσι θα γνωρίσετε σήμερα, θα επικοινωνείτε συνεχώς. Θα είναι πλάι σας, όχι πλάι σας, πλάι σας. Θα είναι πλάι σας κάθε στιγμή, όπως και οι άλλοι μέντορες, για να απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Δημοσθένη. Καλησπέρα. Οκ, δεν φαίνεται να κάνει κάτι. Οκ. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ και από μένα. Η αλήθεια είναι με πιάσατε λίγο απροετοίμαστο, δεν περίμενα ότι θα μιλούσα. Λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Φουντά, ναι, προέρχομαι από το τμήμα. Γενικότερα, στο ιστορικό μου έχω ασχοληθεί με ανάπτυξη διαφόρων projects και εντός ΟΤΕΗ και εκτός ΟΤΕΗ. Τώρα δουλεύω στο kukiso.com, για όποιον το ξέρει. Τέλος πάντων, είναι μια πλατφόρμα διαμοιρασμού φαγητού. Δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ναι, θα σας βοηθήσω κυρίως με το τεχνικό κομμάτι, το προγραμματιστικό κομμάτι, το hardcore κομμάτι, ας το πούμε. Τη σκληρή Python, αν και το background μου ξεκινάει κυρίως από PHP, από και λίγο από Java. Έχω ασχοληθεί και με Python, αλλά ναι, θα σας βοηθήσω, γενικά μπορώ να σας βοηθήσω σε οτιδήποτε προγραμματιστικό, αρχιτεκτονικό. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Γιώργο, στο βήμα. Δεν παίζει κοστικά, είναι για μέσα. Λοιπόν, γεια σας. Εγώ λέγομαι Γιώργος Φουρτούνης. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Έχω ασχοληθεί και εγώ με γλώσσες προγραμματισμού. Έχω δουλέψει έξω. Έχω ασχοληθεί ακαδημαϊκά με αυτό το θέμα και τώρα τελειώνω διδακτορικό πάνω σε compilers. Η δικιά μου θέση σε αυτό το πρόγραμμα είναι να είμαι ο mentor. Δηλαδή, να είμαι ο mentor όταν έχετε πρόβλημα με την Python, με το Forge, με τα διάφορα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετά ελευθερολογισμικό, έχω αναπτύξει, έχω βοηθήσει σε ελεύθερο περιεχόμενο, έχω γράψει τη Wikipedia. Γενικά, είμαι φαν του ελεύθερου περιεχομένου, του ελεύθερου κώδικα και του κώδικα και του ανοιχτού λογισμικού. Στην πράξη, όπως σας είπα, θα είμαι αφενός στο δεύτερο κομμάτι του προγράμματος, στο mentoring, και θα με δείτε και πιο μετά, όταν πάμε σε πιο τεχνικά θέματα, όπως η Python ή τα άλλα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για να δουλέψουμε.
το θέμα του προγράμματος. Μπορώ να σας πω ότι κάπου εδώ τελειώνει ο μεγάλος λόγος που θα δώσω και θα δώσω το μικρόφωνο στην Αχιλλέα. Μπορώ εγώ με Αχιλλέας και εγώ από το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο λοιπόν και εγώ. Μαζί με τον Γιώργο είμαστε σε μια κοινότητα ελεύθερου λογισμικού. Να την αναφέρω και αυτή στο Πολυτεχνείο. Κάνουμε διάφορα projects, παρουσιάσεις, workshops. Βοηθάμε φοιτητές με διάφορα θέματα ελεύθερου λογισμικού και αναπτύσσουμε και το διαδίδουμε. Ασχολούμαι ενεργά από το 2005 με το λογισμικό και γράφω για πόδο κώδικα. Θα σας βοηθήσουμε τώρα στην Python και στο Git. Εγώ με τον Γιώργο προσωπικά και με τον Δημοσθένη. Αυτά τώρα. Ναι, και με τη Βάλη, μπράβο, ναι. Σωστά. Γεια σας, ονομάζομαι Βάλια Τρυπερίνα. Τώρα κάνω το διδακτορικό μου στο ΤΕΙ Αθήνας μαζί με το Πανεπιστήμιο της Λοιμός στα Link Open Data. Και έχω ασχοληθεί με διάφορα ερευνητικά project ευρωπαϊκά, τα οποία είναι σχετικά με τα αποθετήρια και με χρήση μεταδεδομένων σε αυτά. Αυτά. Η Βάλια προέρχεται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μέσα στους 4 προς το παρόν μέντορες που θα έχουμε σε αυτόν τον κύκλο έχουμε 2 σπουδαίους μέντορες, το Δημοσθένη και τη Βάλια, που θα είναι μαζί μας. Δηλαδή βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 μέντορες, οι 2 είναι από το ΤΕΙ Αθήνας και οι 2 είναι από το Πολυτεχνείο, ο Αχιλλέας και ο Γιώργος. Θα είναι πάντα δίπλα σας και θα σας βοηθάνε σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Εσείς θα πρέπει να ενδιαφέρεστε, να έχετε πολλά ερωτήματα και για να έχουν πολλή δουλειά οι μέντορές μας.